Όποιος δεν αγαπά είναι υπερήφανος. Όποιος δεν αγαπά είναι εγωιστής, είναι υπερήφανος. Γι' αυτό ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί η αγάπη τι είναι? Είναι θυσία. Αυτός που αγαπάει θυσιάζεται για τον άλλον, γίνεται χαλή. Όταν δεν αγαπάω όμως, επιμένω το να γίνει το εγώ μου. Θέλω να γίνει αυτό που εγώ θέλω. Όταν εγκαταλείψεις το Χριστό, πόσο δύσκολο τον προδώσεις και τα δώρα που σου χάρισε, πόσο δύσκολο είναι να στα ξαναδώσει. Αφού ήρθες εγώ στην καρδιά σου, που είναι το σπίτι σου, σου έφερε ένα δώρο και το πέταξες. Το περιφρόνησες, το εγκατέλειψες. Πόσο ανόητος πρέπει να είμαι να σε ξαναεμπιστευτώ, αφού είδα το δώρο μου στα σκουπίδια σου. Αφού είδα το δώρο μου στα σκουπίδια σου. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εἰ και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το καθίστε. Συνεχίζοντας τη ζωή του Αγίου Νείλου του Καλαβρού από το βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνομετρίτου «Χαρισματική Οδός», θα υπενθυμίσω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ότι ο Άγιος Νείλος, παρότι είχε αγωνιστεί, παρότι είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στον προσωπικό του αγώνα, ενώ στο τέλος διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά τα οποία έκανε δεν τον είχαν βοηθήσει σε κάτι όταν βρέθηκε μπροστά στον μεγάλο πειρασμό. Και τότε κατάλαβε την ανθρώπινη αδυναμία του. Εκεί τότε ταπεινώθηκε, εκεί τότε κατάλαβε ότι είναι τίποτα, ότι ό,τι και αν έκανε, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός μας, ότι όλα μάλλον και αν τα κάνουμε, αχρίοι δούλοι εσμέν. Είμαστε στην ουσία άχρηστοι, τελευταίοι. Το μόνο το οποίο, όταν διαπίστωσε την αδυναμία του, την ανθρώπινη, και παραδέχτηκε την ανθρώπινη αδυναμία του και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, ακριβώς τότε μόνον ο Χριστός ήλθε και τον βοήθησε. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η ταπείνωση είναι αυτή η οποία στην ουσία βοηθάει τον άνθρωπο να περπατάει πνευματικά. Χωρίς την ταπείνωση ο άνθρωπος δεν μπορεί να βαδίσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά γενικά δεν ευλογείται οποιοδήποτε έργο κάνει, δεν ευλογείται από τον Χριστό μας. Για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι μας λέγει ο γέροντας Εμιλιανός.
Χρειαζόμαστε επομένως πρώτον να ταπεινωθούμε για να βάλουμε τα θεμέλια της εσωτερικής μας ζωής. Τα θεμέλια βλέπετε τα ονομάζει. Και ταπείνωση είναι θεμέλιο η ταπείνωση. Όπως όταν χτίζουμε και ανεγείρουμε ένα οικοδόμημα, είναι υποχρεωτικό το θεμέλιο. Έτσι ακριβώς βάζουμε ένα θεμέλιο που είναι η ταπείνωση. Πάνω εκεί χτίζουμε. Εάν δεν βάλεις θεμέλιο την ταπείνωση, ό,τι και να κάνεις, δεν θα πετύχεις τίποτα στην ζωή σου. Δεύτερον, μέσα στη στέρηση, στον πόνο και στο σκοτάδι, δοκιμάζεται η αγάπη μας προς το Θεό Πατέρα και η εμπιστοσύνη μας. Δηλαδή, έρχονται στιγμές στον άνθρωπο που αισθάνεται κενός, αισθάνεται άδειος, δεν αισθάνεται, αν θέλετε, αυτό το ζήλο για το Θεό. Δεν αισθάνεται τίποτα. Σαν να μην υπάρχει Θεός. Αισθάνεται ένα κενό ο άνθρωπος. Και γι' αυτό μιλάει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στον πόνο και στη θλίψη. Γιατί ο άνθρωπος πονά. Δεν βιώνει κάτι, δεν αισθάνεται κάτι. Και σκεφτείτε τώρα κάποιος να έχει γίνει και μοναχός. Και ξαφνικά να μην αισθάνεται τίποτα. Ούτε την ύπαρξη του Θεού, ούτε τη χάρη του Θεού, ούτε την ευλογία του Θεού. Τίποτα, ένα κενό μέσα η ψυχή του. Εδώ ταιριάζει το να πούμε Θεέ μου, ηνατή, με εγκατέλειψες. Και νομίζω ότι τα πάντα, γι' αυτό μιλάει περί σκοταδιού. Περί κυριαρχή σκοτοδύνη. Κυριαρχή πόνος, πονάω γιατί τι έκανα. Αφιερώθηκα στο Θεό και δεν αισθάνομαι το Θεό. Ή είμαι χριστιανός και δεν αισθάνομαι το Θεό. Και θλίβεται ο άνθρωπος. Εκεί έρχεται και η λεγόμενη κατάθλιψη. Εδώ λέει δοκιμάζεται η αγάπη μας. Εάν εγώ παρότι δεν αισθάνομαι πλέον την παρουσία του, δεν αισθάνομαι για το Θεό αυτό που αισθανόμουν, δοκιμάζεται η αγάπη μου προς το Θεό. Τελικά τον αγαπάω, έστω και αν δεν τον αισθάνομαι. Σκεφτείτε δύο πρόσωπα, το οποίο το ένα έτσι φεύγει. Ένας νεαρός φεύγει και πάει φαντάρος και μένει η κοπέλα πίσω. Δεν έχει αισθητή την παρουσία της, του νεαρού η κοπέλα. Καμία παρουσία, καμία αίσθηση, κανένα μήνυμα, κανένα γράμμα, κανένα τηλεφώνημα. Εδώ δοκιμάζεται η αγάπη της κοπέλας. Αν αρχίσει και λέει πού είναι το αγόρι μου, πού είναι ο ανθρωπός μου και αρχίσει και τον ξεχνάει, τον εγκαταλείπει και αρχίζει τον ξεχνάει και τον εγκαταλείπει, δοκιμάζεται η αγάπη της. Της κοπέλας προς τον νεαρό. Έχει μια δοκιμασία. Και δοκιμάζεται και η εμπιστοσύνη μας. Κατά πόσο του έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή, με θυμάται, με ξέχασε, με εγκατέλειψε. Τι έγινε. Τι έγινε. Το ίδιο είναι απέναντι προς το Θεό. Δοκιμάζεται η αγάπη μας κατά πόσο πραγματικά τον αγαπάμε. Γιατί τον άλλον και να μην τον αισθάνομαι, αν πραγματικά τον αγαπάω, ας μην αισθάνομαι τίποτα, ας ζω στο σκοτάδι, ας πονάω που δεν το βλέπω, ας θλίβομαι που δεν τον αισθάνομαι, το Θεό ή τον άνθρωπό μου, μέσα η καρδιά μου όμως τον αγαπάει και τον ποθεί. Μου λείπει. Μου λείπει. Εκεί τότε δεν έχουμε σκοτοδύνη του εγκεφάλου και γι' αυτό δοκιμάζεται η αγάπη. Εάν είναι πραγματική ή σε αγαπάω μόνο όταν σε βλέπω, όταν είμαι καλά, όταν είμαι έτσι. Όχι. Το Θεό πρέπει σε οποιαδήποτε στιγμή, έστω και αν αυτός φαινομενικά με συγκαταλείπει, κρύβεται όπως λέμε η Θεία Χάρις, εμείς μένουμε ακλόνητοι απέναντί του.
μένουμε ακλόνητοι επέναντί του. Η αγάπη μας δεν μειώνεται στο παραμικρό. Στο παραμικρό δεν μειώνεται. Λένε οι Αγιορείτες ότι όταν πάει κανείς για μοναχός στο Άγιον Όρος, ο ζήλος του, λέει, και η αγάπη του για τον Χριστό είναι τόσο πολύ, και γι' αυτό φεύγει και πάει, όσο είναι, λέει, το ύψος και η κορυφή του άφου. Όσο είναι το ύψος και η κορυφή, τόσο πολύ μεγάλο ζήλο έχει. Πόσο είναι, 2.000 τόσα μέτρα. Τόσο μεγάλη αγάπη, λέει, έχει για το Θεό. Τεράστια. Ξαφνικά όταν μπαίνει μέσα, λέει, μετά από λίγο, η αγάπη του, λέει, γίνεται όσο είναι το ύψος ενός αυγού. Δεν αισθάνεται τίποτα, λέει. Ακριβώς τι κάνει. Κρύβεται ο Θεός για να δει αν πραγματικά εμείς τον αγαπάμε. Είναι όπως βάζει κάποιος, βλέπει μια κοπέλα, ένας νεαρός, και ξαφνικά την ερωτεύεται. Και έχει τρελαθεί, δεν μπορεί να μην τη βλέπει, δεν ξέρει τι να κάνει ακριβώς. Και ενώ την έχει ερωτευτεί, την κοπέλα, χάνεται και να αισθανθεί ότι ο έρωτάς του, αυτός ο μεγάλος, ξαφνικά μόλις αν την παντρευτεί, χάνεται, μειώνεται. Ξαφνικά. Το ίδιο συμβαίνει και στο μοναχισμό και σε όλες τις αγάπες, θα λέγαμε. Αλλά εδώ συγκεκριμένα ο Θεός κρύβεται. Γιατί? Γιατί θέλει εμείς πραγματικά να τον αγαπήσουμε. Δεν θέλει η αγάπη μας να είναι επιδερμική. Δεν θέλει η αγάπη μας να είναι ένας ενθουσιασμός. Θέλει η αγάπη μας να είναι μέσα στην καρδιά μας. Όχι μόνο εμείς σαν μοναχοί, αλλά και σαν χριστιανοί. Και γι' αυτό το βλέπετε, αυτό τα πρώτα χρόνια που βαφτιζόντουσαν οι άνθρωποι, κυρίως μεγάλοι, βλέπετε είχαν έναν τεράστιο ενθουσιασμό και μια τεράστια αγάπη απέναντι στον Χριστό. Ενθουσιασμός, ζήλος. Και γι' αυτό τι κάνανε, βλέπετε ότι θυσιάζαν και τη ζωή τους. Δεν τους ενδιαφέρον αν τους κόβαν τα κεφάλια, αν τους βγάζαν τα μάτια, αν τους κόβαν τα δάχτυλα. Είχαν τέτοια αγάπη που δεν ενδιαφερόντουσαν. Και αυτός ο ζήλος δεν έπεφτε. Τον κρατούσανε. Υψηλό το ζήλο. Λοιπόν, υπήρχαν όμως και άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς σήμερα, που βαφτιζόμαστε μικροί, ζούμε μια συνήθεια μέσα στο χριστιανισμό, μια συνήθεια, δεν έχουμε αυτόν τον ζήλο, αλλά και αν κάποιος τον αποκτήσει ξαφνικά το ζήλο, βλέπετε μετά τον χάνει. Είναι εκεί στην παραβολή του σπορέως που λέει ότι έπεσε ο σπόρος μεν, φύτρωσε, αλλά επειδή από κάτω βρήκε βράχο, λίγο έβγαλε λίγες ρίζες, πέταξε λιγάκι, μετά λέει μαράθηκε. Μαράθηκε ο ζήλος του. Είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις. Κρύβεται η χάρη στο Θεό, γιατί για να δοκιμαστεί η αγάπη μας και η εμπιστοσύνη μας. Πραγματικά με αγαπάς? Και ξέρετε, αυτό είναι το πιο ουσιώδες. Εάν θυμηθείτε ότι την πόρνη τη συγχώρησε ο Χριστός, γιατί τι είπε, θυμόσαστε? Ότι αγάπησας πολύ. Γιατί είχε μέσα της τεράστια την αγάπη. Και γι' αυτό της είπε, ήταν συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Γιατί η αγάπη είναι πάλι ένα θεμέλιος λίθος. Και από την αγάπη, να ξέρετε, γεννιέται η ταπείνωση. Όποιος δεν αγαπά είναι υπερήφανος. Όποιος δεν αγαπά είναι εγωιστής, είναι υπερήφανος. Γι' αυτό ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί η αγάπη τι είναι? Είναι θυσία. Αυτός που αγαπάει θυσιάζεται για τον άλλον, γίνεται χαλή. Δεν του χαλάει το χατήρι του αλουνού. Άρα αφού δεν του χαλάσω το χατήρι του αλουνού,
γιατί τον αγαπάω, τι κάνω, δεν του χαλάω αυτό που θέλει. Άρα γίνομαι χαλή και περπατάει πάνω μου. Ταπεινώνομαι. Ταπεινώνομαι. Και γι' αυτό η ταπείνωση είναι παιδί της αγάπης. Προέχει η αγάπη η οποία γεννάει την ταπείνωση. Και γι' αυτό βλέπετε μια μάνα ή ένας πατέρας, για να μην χάσει το παιδί του, τα παιδιά του, δεν τους χαλάει το χατήρι. Έστω και αν διαφωνεί, δεν θέλει να το κάνει αυτό. Σκύβει. Σκύβει το κεφάλι ο γονιός. Αλλά και ο άνθρωπος που με αγαπάει σκύβει το κεφάλι τελικά. Θυσιάζεται για μένα. Και λέει, δεν πειράζει, δεν θα κάνω το δικό μου, θα γίνει αυτό που αγαπάω το χατήρι. Αυτό είναι η θυσία. Η θυσία δεν είναι μόνο να πεθάνω, είναι υποφέρω, αλλά θυσιάζω αυτό που εγώ θέλω για να κάνω τον άλλον ευτυχισμένο. Αυτό είναι αγάπη. Αλλά για να το κάνω αυτό σημαίνει βγάζω το εγώ μου. Άρα ταπεινώνομαι εγώ. Δεν περνάει το θέλημά μου. Όταν δεν αγαπάω όμως, επιμένω το να γίνει το εγώ μου. Θέλω να γίνει αυτό που εγώ θέλω. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός τι θέλει, να δει πραγματικά τον αγαπάμε. Είναι θεμέλιο λίθος η αγάπη ή όχι. Αυτός είναι ένας τρομερός πειρασμός, διότι τώρα θα δείξουμε αν αγαπάμε και αν πιστεύουμε στο Θεό. Αν δεν υποκύψουμε σε αυτό τον πειρασμό, αποδεικνύουμε ότι ο πόθος μας για το Θεό είναι αληθινός. Όλα αυτά που σας είπα τα λέει με πέντε λέξεις κάτω. Τότε αποδεικνύουμε ότι πράγματι είμαστε αληθινοί απέναντι στο Θεό. Και αφού πιστεύουμε στη σκοτεινιά, πολλο μάλλον θα τον πιστεύουμε αύριο μέσα στο φως. Και αφού την πίστη μου, την εμπιστοσύνη μου και την αγάπη μου την κράτησα και όταν απουσίαζε, άρα πολύ περισσότερο αύριο που θα τον βλέπω μπροστά μου θα συνεχίσω να τον αγαπάω. Αναφέρομαι στο παράδειγμα του στρατιώτη που έφυγε και δεν είχε επικοινωνία με την κοπέλα του. Αφού συνέχισε και πέρασα τη δοκιμασία, άρα όταν επιστρέψει από το στρατό, αφού δεν μου μίλησε ένα χρόνο, δεν τον είδε ένα χρόνο και εγώ κράτησα αυτή την αγάπη μου, άρα πολύ περισσότερο μέσα στο σκοτάδι που δεν τον έβλεπα, άρα όταν ξαναεπιστρέψει η αγάπη μου θα είναι πολύ πιο μεγάλη ακόμα. Το ίδιο γίνεται στη θέση του στρατιώτη, βάλτε το Χριστό μας. Τρίτον, γνωρίζουμε τώρα εκ του εναντίου, εκ της ασθενίας στην οποία ζήσαμε, πόσο μεγάλο είναι το δώρο που λάβαμε. Και οπωσδήποτε δεν θα επιθυμήσουμε να ανταλλάξουμε το φως με το σκοτάδι, την υγεία με την αρρώστια, το Θεό με το διάβολο. Και ζώντας λέει όλο αυτό, ο άνθρωπος μετά δεν ανταλλάσσει τη χαρά με τη δυστυχία. Αφού περάσεις αυτό το στάδιο, δεν ανταλλάσσει ο άνθρωπος, ό,τι και να του λες, τη χαρά με τη δυστυχία, το φως με το σκοτάδι, την ελπίδα με την απελπισία. Εδώ έχει λοιπόν να κάνει κανείς εάν έχει γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό. Εδώ έχει να κάνει αυτό. Εάν δηλαδή έχει ψευταπάτη ότι έχει επαφή με τον Χριστό, μιλάει με τον Χριστό, αγαπάει τον Χριστό. Αυτό φαίνεται αφού δοκιμαστεί η αγάπη αυτή. Και γι' αυτό σε πολλά πρόσωπα επιτρέπει ο Χριστός να δούνε μόνα τους αν πραγματικά με αγαπά, σου λέει. Εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα τα 62 μου χρόνια δοξάζω το Θεό, δεν πέρασα τέτοιο πειρασμό. Ποτέ μου. Δηλαδή δεν αισθάνθηκα θεοεγκατάληψη. Δηλαδή να με εγκαταλείψει ο Θεός ή να ζήσω αυτό το σκοτάδι. Δεν το βίωσα, δεν το έζησα ποτέ μου. Δηλαδή να μην έχω αισθητή την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Δεν πέρασα δηλαδή ποτέ τέτοια δοκιμασία. Τώρα ο Κύριος το γνωρίζει,
και ας κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Αλλά δεν το έχω βιώσει. Τώρα το βιώσω στα γεράματα. Λοιπόν, οπότε δεν τον ανταλλάσσεις, και γι' αυτό με τίποτα. Και γι' αυτό όποιος έρθει μετά και σου πει περί ανυπαρξίας Χριστού, ότι ο Χριστός ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι. Κοιτάς εσύ και λες καλά. Εγώ τον γνωρίζω τον Χριστό. Τι είναι αυτό που μου λέει ο άλλος? Είναι σαν κάποιος ο οποίος γνωρίζει το πρόσωπό μου, εμένα. Έτσι. Εσείς που με ξέρετε. Και έρχεται ένα τρίτο πρόσωπο απ' έξω και σας λέει ποιος. Ο γεροντάς σας που είναι έτσι, που είναι έτσι, που είναι έτσι, που είναι έτσι. Αρχίζεις και λες εσύ, τον ξέρεις τον γεροντά μου? Τον ξέρεις τον γεροντά μου? Ας πω, ναι, βέβαια τον έχω γνωρίσει. Τον είχα δει σε μια ομιλία. Ή τον συνάντησα εκεί. Και νομίζω ότι σε ξέρει επειδή σε συνάντησε κάπου. Ή επειδή σε είδε μια-δυο φορές. Ποιος με ξέρει? Ο ξένος που με είδε μια-δυο-τρεις φορές ή εσείς που με ζείτε κάθε μέρα? Μπορείτε λοιπόν να σας κλονίσει εκείνος την εμπιστοσύνη σας προς το πρόσωπό μου? Δεν γίνεται, γιατί εσείς με βιώνετε κάθε μέρα. Ό,τι και να λέει εκείνος, δεν γίνεται. Το ίδιο λοιπόν είναι όταν εγώ έχω βιώσει τον Χριστό, τον γνωρίζω και τον βιώνω τον Χριστό. Ό,τι και να έρθει και να μου πει κάποιος άλλος για τον Χριστό, την πίστη μου, την εκκλησία μου, θα λέω τι λέει ο ανόητος. Δεν τον ξέρει τον Χριστό, δεν το βίωσε. Και γι' αυτό αυτοί που κλονίζονται στην ουσία και απομακρύνονται και από τον Χριστό, ή πέφτουν στις πλάνες, στις αιρέσεις, φεύγουν από τον χριστιανισμό, πάνε στον βουδισμό, ή ζουν κοσμικά, ενώ είναι χριστιανοί, ζουν κοσμική ζωή και νομίζουν ότι είναι χριστιανοί επειδή πάνε στην εκκλησία, ανάβουν ένα κερί. Στην πραγματικότητα δεν έχουν βιώσει Χριστό. Στην πραγματικότητα δεν έχουν ζήσει Χριστό. Αυτό είναι το όλο πρόβλημά τους. Και νομίζω ότι το ξέρουν. Και τις απόψεις τους τις λένε και σε άλλους. Όταν λοιπόν πέσουν ή για την ύπαρξη του Θεού, όπως ήρθε κάποιος σε μένα και του είπα, του λέω να μου αποδείξεις εσύ ότι δεν υπάρχει Θεός. Μα εγώ ζω με τον Θεό κάθε μέρα. Τον βλέπω, τον ακούω, τον αισθάνομαι. Εσύ δεν μου μιλήσεις, λέω, για την ανυπαρξία του Θεού? Είναι σαν να μου πεις ότι εσύ δεν υπάρχεις, όπως σε βλέπω μπροστά μου. Ότι είσαι ανύπαρκτος. Πώς θα μου αποδείξεις για κάτι που εγώ το βιώνω ότι είναι ανύπαρκτο? Γι' αυτό η βιωματική εμπειρία του Θεού είναι πάρα πολύ ουσιώδης. Ιδάλλως αν έχω στο μυαλό μου ένα Θεό που είναι πάνω στα ουράνια, που εγώ σηκώνω τα χεράκια και του μιλάω, αυτό είναι μια ψεύτικη κατάσταση. Γιατί ο Θεός πρώτα απ' όλα ξεκινάει από μέσα μου. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μέσα μου τον αισθάνομαι. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Γιατί είναι μέσα μου. Μετά είναι πανταχού παρόν. Είναι δίπλα μου, είναι δεξιά μου, είναι αριστερά μου, είναι πίσω μου, είναι μπρος μου, είναι από πάνω, είναι από κάτω. Δηλαδή όταν σηκώνω τα χέρια και του μιλάω, πού μιλάω? Δηλαδή είναι από εκεί και δεν είναι από εκεί ο Θεός? Και γιατί τα σηκώνω προς τα πάνω? Προς τα πάνω είναι ο Θεός, αφού η γη είναι στρογγυλή μέσα στο σύμπαν. Προς τα πού σηκώνω και πού ξέρω εγώ η γη αν κοιτάει προς τα κάτω εκείνη την ώρα, αφού πάει γύρω γύρω και πού είμαι εγώ? Άρα δεν κατανοώ τι κάνω, ενώ ο Θεός με περιβάλλει παντού. Δεν υπάρχει χώρος που δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει χώρος που δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αν υπάρχει χώρος που δεν υπάρχει Θεός, τότε δεν είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Άρα η θεοεγκατάληψη, το να αισθανθώ εγώ λοιπόν το μηδέν και να μην τον βιώνω, κρύβεται ο Θεός. Όπως κρύβεται πολλές φορές το παιδάκι, το έχετε δει, ή η μαμά από το παιδί.
Και του λέει, ψάξε με, του λέει η μαμά. Και τρέχει το παιδάκι και κοιτάει ή κρύβεται το παιδάκι πίσω από τον καναπέ. Για να αισθανθεί ότι κρύφτηκε. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Κρύβεται για να δει αν η καρδιά μας τον αναζητεί. Δεν γιατί το θέλει να το δει. Να δει αν του λείπω. Μου λείπει. Αν δεν μου λείπει δεν τον αγαπάω. Αυτόν που αγαπάω, αν δεν τον βλέπω, έχω έλλειψη. Άρα όταν κρύβεται ο Χριστός από την καρδιά μου και εγώ δεν τον βιώνω, μου λείπει, θλίβομαι, κλαίω, πονώ, γιατί δεν τον βλέπω, δεν τον αισθάνομαι, δεν τον βιώνω πια. Ενώ ήταν δίπλα μου και τον αγκάλιαζα, ήταν μπροστά μου και τον χάιδευα. Τώρα πού είναι ο Χριστός? Εκεί λοιπόν δοκιμάζεται η αγάπη. Και γι' αυτό λέει, όταν πραγματικά τον έχεις γνωρίσει, δεν εγκαταλείπεις ποτέ μετά το Χριστό για καμιά άλλη αγάπη, για τίποτα, ό,τι και να σου λέει ο άλλος, και είσαι βέβαιος για την ύπαρξή του και αισθάνεσαι την καρδιά σου να έχει, να λαμβάνει τέτοια αγάπη, και γι' αυτό του δίνεις τη ζωή σου μετά. Πώς όταν αισθάνεσαι μια αγάπη για μια γυναίκα και εγκαταλείπεις τα πάντα, το σπίτι σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα πάντα εγκαταλείπεις, δεν υπολογίζεις τίποτα και λες εγώ θα πάω να ζήσω με αυτή τη γυναίκα, τέλος, δεν μπορώ χωρίς αυτή τη γυναίκα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν αισθάνεται η ψυχή για τον Χριστό. Και όσο τον γνωρίζω, όσο τον γνωρίζω τον Χριστό, τόσο πιο πολύ δένομαι μαζί του. Δένομαι. Και μετά δεν τον αλλάζουμε τίποτα. Δεν τον αλλάζουμε τίποτα. Ό,τι και να μου πείτε. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν λέει, πρέπει να είμαστε περισσότερο σταθεροί σε αυτό που λάβαμε. Δηλαδή που λάβαμε αυτή τη γνώση. Το να γνωρίσουμε σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. Διότι αν τυχόν πέσουμε και το χάσουμε, είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσουμε εκ νέου. Όταν λοιπόν τον βρούμε, πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αν τον χάσουμε, τον εγκαταλείψουμε, τον προδώσουμε, είναι πολύ δύσκολο, λέει, μετά να τον ξαναβρεις. Γιατί σου λέει, σου έδωσα αυτό το δώρο και εσύ με εγκατέλειψες. Σου δώσε αυτή την ευλογία και δεν σε εμπιστεύεται ξανά ο Θεός εύκολα για να σου το ξαναδώσει. Και τότε έρχονται οι δαίμονες, αφού είσαι χωρίς Θεό, και αρπάζουν την ψυχή σου και γίνεται η ψυχή σου κομμάτια μετά. Γίνεται η ψυχή σου κομμάτια. Είναι σαν να ζητάμε να μας χαρίσει ο Θεός καινούργια μετάνοια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μεν Θεός είναι πολύ δρυμής, ο δε άνθρωπος καθίσταται σχεδόν ανίκανος να ανορθωθεί. Είναι δύσκολη η ανόρθωση, διότι με την πτώση του άνθρωπος δείχνει ότι περιφρονεί το Θεό και τα δώρα του. Εδώ μιλάει λοιπόν, αφού τον βρήκα το Θεό, εγώ μετά να τον αφήσω μόνος μου. Να τον εγκαταλείψω. Είναι όπως κάνουν μερικοί που εγκαταλείπουν και πετάνε τα ράσα. Μετά λέει, πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος να τον ξαναβρεις. Πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος. Και όχι μόνον όταν εγκαταλείπει κανείς τα ράσα. Γενικά όταν περιφρόνεις και σαν χριστιανός. Όταν εγκαταλείψεις τον Χριστό, πόσο δύσκολο τον προδώσεις και τα δώρα που σου χάρισε, πόσο δύσκολο είναι να στα ξαναδώσει. Αφού ήρθες εγώ στην καρδιά σου, που είναι το σπίτι σου, σου έφερε ένα δώρο και το πέταξες, το περιφρόνησες, το εγκατέλειψες. Πόσο ανόητος πρέπει να είμαι να σε ξαναεμπιστευτώ, αφού είδα το δώρο μου στα σκουπίδια σου. Αφού είδα το δώρο μου στα σκουπίδια σου.
Πώς ανόητος θα είμαι να σου ξαναφέρω δώρο, να σε εμπιστευτώ για να σου φέρω δώρο. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να σου ξαναδώσω. Για να με πείσεις να ξαναέρθω στο σπίτι σου, στην καρδιά σου, φέρνοντας και δώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για σκεφτείτε το, κάντε το προσωπικό, να πάτε σε ένα σπίτι και την άλλη μέρα το χαιρετήσετε, να τον δείτε, την άλλη μέρα το δώρο που του πήγατε να το δείτε στα σκουπίδια του. Πόσο θα ξαναπάς σε αυτό το σπίτι με δώρα φορτωμένος μάλιστα. Έμπας. Δεν σε πείθει με τίποτα. Το ίδιο είναι η καρδιά μας ακριβώς. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι δύσκολη η ανόρθωση, διότι με την πτώση του άνθρωπος δείχνει ότι περιφρονεί το Θεό τελικά και τα δώρα του, με τις πράξεις του. Και ασφαλώς ο περιφρονητής δεν είναι δυνατόν να παίρνει συνεχώς από το Θεό δώρα, αυτό που λέγαμε. Διότι σκληρύνεται όλο και περισσότερο και αποχαυνώνεται και απομακρύνεται από το Θεό. Διότι τελικά τα δώρα που του έχει δώσει ο Θεός, εκείνος τα περιφρόνησε. Και γι' αυτό μετά τον αφήνει και πέφτει συνέχεια στα αμαρτήματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Γιατί τον έχει εγκαταλείψει στην ουσία ο Θεός και δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνεται. Και τον βλέπεις εκεί, κυλιέται σαν το γουρούνι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Και ενώ θέλει να διορθωθεί, δεν του έχει εμπιστοσύνη ο Θεός, δεν τον εμπιστεύεται ο Θεός. Μετά, τώρα όμως, μετά από όλες αυτές τις δοκιμασίες, υπάρχει η ασφάλεια. Εμείς αποδείξαμε ότι το θέλουμε. Ο Θεός το θέλει, και πορευόμεθα Θεός και άνθρωπος μαζί. Όσοι λοιπόν όπως ο Άγιος πέρασε από αυτή τη δοκιμασία, αποδείξαμε, δεν τον εγκατέλειψε ο Άγιος, έμεινε πιστός μέχρι τέλος ο Άγιος Νείλος. Οπότε πλέον πορεύεται Θεός και άνθρωπος μέχρι τέλους, πορεύεται μαζί. Πόσο ωραία έφτασε στο σημείο αυτό ο Υιός μας. Κουράστηκε θα λέγαμε εμείς, αλλά ποια ήταν η κουρασή του, όλος ο κόπος του, όλες οι ασκήσεις του ήταν το παραφτήκα ελαφρών, για το οποίον αιώνιον βάρος δόξης και δυνάμεως και αγιότητος και θεότητος έλαβε ο μικρός αυτός και ταπεινός Όσιος, ο οποίος από τόσο κοντός έγινε ξαφνικά τόσο ψηλός. Ξεπέρασε τα πάντα με αυτή τη θεία επίνευση και τη θεία ενέργεια. Εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι ο Άγιος με όλα αυτά που πέρασε, με όλες αυτές τις δυσκολίες που πέρασε, με όλη αυτή την αδυναμία που αισθάνθηκε τελικά, βλέπετε ότι έρχεται ο Θεός και τον βοηθάει, πορεύεται μαζί με τον Θεό και από εκεί που λέει ενώ ήταν τόσο κοντός, ξαφνικά γίνεται τόσο ψηλός, πνευματικά εννοεί. Απέκτησε αγιότητα, θεότητα, απέκτησε όλα τα χαρίσματα. Και από ταπεινός έγινε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Βλέπετε πόσο εύκολος είναι ο δρόμος της αγιότητος. Δεν είναι δύσκολος ο δρόμος αγιότητος, το να πορευτώ μαζί με το Θεό. Είναι να έχω ισχυρό θέλω στα πνευματικά. Ισχυρό θέλω και το θέλημά μου να το συνταυτίζω με το θέλημα του Θεού. Όχι με το κοσμικό μου θέλημα, αλλά με το θέλημα του Θεού να συνταυτίζεται το θέλω μου. Και τότε έρχεται όλη η χάρις του Θεού και περνάει ο άνθρωπος και ζει μέχρι το τέλος της ζωής του πλησίων με το Θεό. Αυτή λοιπόν την πορεία ας την ακολουθήσουμε και εμείς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.